Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κρίσιμη για την τύχη του κοινωνικού μερίσματος θεωρείται η αυριανή συνεδρίαση του Euro Working Group, καθώς θα εξεταστεί σε ποιο βαθμό η Ελλάδα έχει το δημοσιονομικό χώρο για να το χορηγήσει. Η χώρα μας δεν θα περάσει σε δεύτερη ταχύτητα σε αυτή τη συνεδρίαση, καθώς θα πρέπει να προετοιμαστούν οι αποφάσεις του Euro Group για το τι μέλη γενέστε με τις συντάξεις. Κατά τις εκτιμήσεις των θεσμών, η ενδεχόμενη μη εφαρμογή των περικοπών οδηγεί σε δημοσιονομικό κενό. Τώρα, αν από αυτή τη διαβούλευση περισωθούν οι συντάξεις, δεν είναι σίγουρο πως θα διασωθεί και το κοινωνικό μέρισμα. Μετά τον μπαράζ κατασχέσεων που έχει εξαπολύσει, βάζοντας στο χέρι τραπεζικές καταθέσεις όσων έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη, η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιταχύνει και τους πληστηριασμούς ακινήτων. Τον Νοέμβριο θα εκποιηθούν 29 ακίνητα φορολογουμένων με οφειλές στην εφορία, κατοικίες, γραφεία, αγροτεμάχια και βιομηχανικά κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της χώρας και ανήκουν κυρίως σε μεγαλοφυλέτες. Με ευρύτατη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που τροποποιεί την νομοθεσία αναφορικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Με το νομοσχέδιο καθιερώνεται υποχρέωση δήλωσης μετρητών εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ και τιμαλφών εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. Επίσης διευρύνεται ο κύκλος των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τη συμπερίληψη των ενδιαστάσεις συζύγων καθώς και εκείνων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Τότε κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει σε 629,80 μονάδες, καταγράφοντας απόλυτες 0,44% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.